Στα προηγούμενα επεισόδια ασχοληθήκαμε αρκετά με διάφορες επιστήμες οι οποίες εντάσσονται στη σφαίρα της ευρύτερης επιστήμης ενός πολιτικού μηχανικού. Τελικά όμως, τι ακριβώς κάνει ένας πολιτικός μηχανικός? Γενικότερα, σε πανεπιστημιακό επίπεδο εκτίθεται σε μια μεγάλη γκάμα μαθημάτων τα οποία μπορούν να τα κοντάστήσουν πανεπιστήμονα και του δίνουν την ευκαιρία να ασχοληθεί επαγγελματικά με όποια κατηγορία αυτός θεωρεί πως τον ικανοποιεί. Και λέω ικανοποιεί, καθώς η μηχανική είναι μια από τις επιστήμες τις οποίες δεν κάνει κάποιος απλά για να υποφεληθεί οικονομικά. Χρειάζεται αφοσίωση και συνειδητοποίηση πως τα προβλήματα τα οποία θα κληθεί να αντιμετωπίσει δεν έχουν λύσει σε κάποιο εγχειρίδιο ή νομοθεσία, αλλά σε εμφυία και ευρετικότητα. Είναι επίσης σημαντικό να σκεφτεί ο μηχανικός τις ευθύνες που τον αλογούν, καθώς οτιδήποτε και αν επιλέξει να κάνει, τα λάθη του μπορεί να στοιχήσουν σε ζωές, χρήμα και πόρους. Ένας μηχανικός λοιπόν μπορεί να ακολουθήσει τον δρόμο μιας ακαδημαϊκής καριέρας η οποία έχει τις πιθανότητες να τον οδηγήσει σε νέες ανακαλύψεις για την επιστήμη μέσω ενδεχομένως κάποιου μεταπτυχιακού ή διδακτορικού. Καθώς δεν μπορώ να εφέρω άποψη για τη δυσκολία ενός διδακτορικού, από την εμπειρία του μεταπτυχιακού μου μπορώ να πω πως η ακαδημαϊκή κατεύθυνση θέλει πολλή δουλειά, διάβασμα και φυσικά μεράκι. Είναι μια επιλογή με πολλές απαιτήσεις, θυσίες και ατελείωτες ώρες έρευνας και διαβάσματος. Και από προσωπικό μου βίωμα, αρκετά ψυχολογικά σκαμπανεβάσματα. Μπορεί επίσης να ασχοληθεί και με το ελεύθερο επάγγελμα. Και σήμερα θα ασχοληθούμε με έναν μηχανικό ο οποίος επιλέγει την άσκηση του επαγγέλματος καθώς με αυτό απασχολούν. Ο βαθμός δυσκολίας στην περίπτωση αυτή εξαρτάται από τις προσωπικές επιλογές του ατόμου και από την πείρα που αποκτά κανείς ανά τα χρόνια. Οι προσωπικές επιλογές αφορούν το πόσο αυτό θέλει να εξελιχθεί καθώς και πού βλέπει τον εαυτό να εξειδικεύεται. Ένας μηχανικός μπορεί να είναι μελετητής και να επιβλέπει έργα. Υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες τις οποίες μπορεί να επιλέξει να κάνει, όπως αρχιτεκτονικές, στατικές, εδαφοτεχνικές, μελέτες ίδρυυσης, αποχέτευσης, τοπογραφικές και πολλές άλλες. Μπορεί να επιλέξει να εξειδικευτεί αποκλειστικά σε 2-3 μελέτες και να μην ενδιαφέρεται να κάνει επιβλέψεις. Για όποια μελέτη όμως επιλέξει να κάνει, θα πρέπει να είναι ενήμερος για την κείμενη νομοθεσία που την καλύπτει. Εδώ μπορούμε εύκολα να αντιληφθούμε πως αν ένας μηχανικός αποφασίσει να ασχοληθεί για παράδειγμα με την έκδοση οικοδομικών αδειών, θα πρέπει να γνωρίζει αρκετές νομοθεσίες αφού μια οικοδομική άδεια περιλαμβάνει μια πληθώρα μελετών. Μπορεί πάλι να ασχολείται μόνο με τις επιβλέψεις έργων. Οι επιβλέψεις αφορούν έργα υποκατασκευή τα οποία θέλουν το μηχανικό να ελέγχει αν όλες οι εργασίες εκτελούνται σύμφωνα με τις μελέτες. Η διαχείριση ενός εργοταξίου είναι μια υψηλής απέτησης εργασία. Ο μηχανικός είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό των εργασιών, τον έλεγχο των υλικών και την τοποθέτησή τους, την τήρηση ημερολογίου έργου, την πρόληψη αστοχιών και αξιολόγηση των συνθηκών εργασίας, τον συντονισμό των μέτρων ασφαλείας, την αποφυγή καθυστερήσεων που θα οδηγήσουν σε ζημιές στον ιδιοκτήτη και κυρίως σε αυτόν πέφτει όλη η ευθύνη για οτιδήποτε πάει στραβά στο έργο. Κάποιοι μηχανικοί επιλέγουν και τον δρόμο των εργολαβιών. Μπορεί να έχουν τα δικά τους ενεργεία ή εξοπλισμό ώστε να κάνουν εξειδικευμένα κάποιες οικοδομικές εργασίες όπως εξκαφές. Η αλήθεια είναι πως αν κάποιος επιλέξει την άσκηση του επαγγέλματος, αυτό αποκτά μια πιο νομοθετική υπόσταση και όχι τόσο ακαδημαϊκή. Οι υπολογισμοί και οι διαδικασίες που είχε συνηθίσει σε ακαδημαϊκό επίπεδο περιορίζονται κατά πολύ σε αυτοματισμούς και προγράμματα με τη μόνη αρμοδιότητα του ατόμου ως μηχανικός τον έλεγχο των αποτελεσμάτων, όπως για παράδειγμα αν ο οπλισμός ή οι διαστάσεις των ξυλότυπων βγάζουν νόημα τόσο νομοθετικά όσο και κατασκευαστικά. Ως διαχειριστής ενός έργου θα κληθεί να ελέγξει διεξοδικά ένα πρόβλημα σε περιπτώσεις που τα έργα τα οποία μελετά ξεφεύγουν από τη σφαίρα των συμβατικών κατασκευών ή σε περιπτώσεις που έκτακτες ανάγκες τον υποχρεώνουν να υπανυπολογίσει κάποιες παραμέτρους. Στην περίπτωση της μελέτης, θα χρειαστεί ένας μελετητής να σχεδιάσει ένα οικοδόμημα με τέτοιο τρόπο που τα συνεργεία δεν θα έχουν δυσκολίες στην κατανόηση και δημιουργία. Γενικότερα, όπως ανέφερα και στο κομμάτι της επίβλεψης, το ελεύθερο επάγγελμα καθιστά ένα μηχανικό απολύτως υπεύθυνο για οποιοδήποτε έργο αναλάβει. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει ένα νέο άτομο να ξεκινήσει σιγά-σιγά, παρακολουθώντας έμπειρους μηχανικούς επί το έργο, να συλλέξει όσες πληροφορίες μπορεί για τα στάδια της μελέτης και επίβλεψης
και όταν κρίνει πως ξέρει πλέον αρκετά να γίνει μέλος μιας ομάδας μηχανικών σε κάποια εταιρεία ή να ακολουθήσει το ελεύθερο επάγγελμα ως ιδιώτης μηχανικός. Όποια και αν είναι επιλογή, ένας μηχανικός που αγαπά το επάγγελμα και την προσφορά στο κοινωνικό σύνολο έχει μόνο ανωδική πορεία στην καριέρα του. Και το λέω αυτό διότι όσο είναι καλός και υπεύθυνος, η δουλειά που κάνει έχει αντίκρισμα και φαίνεται στον κόσμο, με αποτέλεσμα ο κοινωνικός του περίγυρος να τον αναζητά για την εξεύρεση λύσεων σε συνθέτα προβλήματα. Στο σημερινό επεισόδιο είδαμε επιγραμματικά τις κυρίαρχες επιλογές που έχει ένας μηχανικός για την άσκηση της επιστήμης του και ελπίζω να μην τρόμαξαν τις νέες και τους νέους μηχανικούς. Στο επόμενο επεισόδιο θα δούμε πώς περνάει μια τυπική μέρα στη ζωή ενός ιδιώτη μηχανικού και σας διαβεβαιώ πως δεν είναι καθόλου βαρετή. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.